Κολαφό είναι για την κυβέρνηση το πόρισμα τη ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων για το έγκλημα των τεμπών, σύμφωνα με το οποίο κρίνεται ανεπαρκής η εκπαίδευση των σταθμαρχών από το 2021. Φυσικά πρόκειται για την ίδια εκπαίδευση που είχε παρακολουθήσει ο μοιραίος σταθμάρχης Βασίλης Αμαράς που είχε βάρδια στο έγκλημα των τεμπών. Επίσης πρέπει να σημειωθεί ότι το 2021 είναι ένα έτο κατά το οποίο η κυβέρνηση Μιτζοτάκη βρίσκονταν στην εξουσία ήδη δύο χρόνια. Όπω αναφέρει η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων στην ανακοίνωσή τη, δεν τεκμηριώνεται η σωστή και ολοκληρωμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων του συγκεκριμένου κύκλου μαθητία σύμφωνα με τι απαιτήσει που καταγράφονται στον οδηγό σπουδών. Έτσι λοιπόν, σήμερα μαθαίνουμε ότι ο σταθμάρχη Λάρισα Βασίλη Αμαρά δεν είχε εκπαιδευτεί σωστά πέραν της μεγάλης ηλικία που είχε για τη θέση αυτή πριν να λάβει την πιστοποίηση και τη θέση του στον ΟΣΕ, όπως αναφέρει η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων στην ανακοίνωσή της. Αν σκεφτεί κάποιο ότι από το 2021 οι τύχε των ταξιδιωτών βρίσκονταν στα χέρια ανεκπαίδευτων σταθμαρχών, μπορεί να κατανοήσει πως μόνο από τύχη δεν είχαμε νωρίτερα μια πολύ νεκρή τραγωδία.